Οι βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής στο Λίβανο κόστησαν στη Χεζμπολάχ την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ταυτόχρονα, νέοι πολιτικοί σχηματισμοί και ανεξάρτητοι υποψήφοι ενισχύθηκαν σε βάρος απογόνων πολιτικών δυναστείων που για τους ψηφοφόρους φέρουν τεράστια ευθύνη για την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Πάντως, καμία πολιτική δύναμη δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ υπάρχουν κατηγορίες για εκλογική νοθεία. Παραποίηση. Βλέπετε παραποίηση σε αυτά τα αποτελέσματα? Παρακολουθήσαμε την εκλογική διαδικασία με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και οι δικαστές έκαναν τη δουλειά τους. Δεν επεμβαίνουμε στα αποτελέσματα. Οι Ευρωπαίοι παρατηρητές όμως διαπίστωσαν ότι δεν έγιναν όλα με δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο, κάνοντας λόγο για εξαγορά ψήφων που διαστρέβλωσε τη διαδικασία. Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο έχει κάνει ήδη μια προκαταρκτική δήλωση σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών των τελευταίων μηνών και είναι αρκετά σκληρή. Λένε ότι υπήρξε εκτεταμένη εξαγορά ψήφων με μετρητά, επίσης συναλλαγές. Ορισμένα κόμματα έδιναν στους πολίτες πράγματα όπως γεννήτριες και καύσιμα, με αντάλλαγμα ψήφους και φυσικά σε μια περίοδο όπου οι Λιβανέζοι υφίστανται τη χειρότερη οικονομική κρίση εδώ και αρκετό καιρό. Σχεδόν το 77% των ανθρώπων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπήρξαν επίσης αναφορές εκφοβισμού ψηφοφόρων σε εκλογικά κέντρα, με κομματικά στελέχη να φέρνουν τους ανθρώπους να ψηφίσουν, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι ψήφισαν τα σωστά άτομα. Υπήρξε επίσης παρεμπόδιση ορισμένων υποψηφίων, ιδιαίτερα γυναικών υποψηφίων στην κούρσα. Επομένως, είναι μια πολύ κακή και δυσάρεστη ερμηνεία του πώς εξελίχθηκε αυτή η εκλογική διαδικασία. Υπό μια έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει πιθανότατα ότι δεδομένη της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Λίβανος, είναι καλό που έγιναν εκλογές. Όμως κινήθηκαν πολύ πιο κάτω από τα διεθνή πρότυπα.